δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Δεύτερη μέρα ακραία σύγκρουση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας. Αλληλοκατηγορίες για συγκάλυψη στα τέμπη και εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Απόψε μιλάει ο Καραμαλής. Αδιανόητη αποκάλυψη Φλωρίδη για τα τέμπη. Ο ανακριτής δεν είχε πρόσβαση στα ηχητικά ντοκουμέντα 5 μήνες μετά την τραγωδία. Με τοπική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου. Εκλογές τώρα με διεθνείς παρατηρητές ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε επικίνδυνοι, παρουσιάζετε την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα, απαντάει η κυβέρνηση. Προτελευταία σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Βουλγαρία σε χειρότερη θέση. Αμερικανούς, Βρετανούς και Ουκρανούς επιμένουν να δείχνουν οι Ρώσοι για τη σφαγή στη Μόσχα. Προπαγάνδα καταγγέλνουν Ουάσιγκτον και Κίεβο. Νεκροί οι έξι αγνοούμενοι από την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη. Σώθηκαν ζωές από το σήμα κινδύνου του πλοίου πριν από την πρόσκρουση. Επιχείρηση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα. Μπράντε φέρ με Ουάσιγκτον για εκεχηρία. Στη δημοσιότητα βίντεο με 40χρονη Όμηρο που καταγγέλει ότι βιάστηκε. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.